Καλησπέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θέλουμε να ευχηθούμε από βάθος καρδιάς χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, με αισιοδοξία, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα να δώσουμε τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα. Πριν δύο μήνες συμπληρώσαμε τον ένα αιώνα ζωής και δράσης μας, έναν αιώνα αγώνων και θυσιών. 100 χρόνια πέρασαν, ήδη μπήκαμε στην αυγή του νέου αιώνα του κόμματός μας, του εργατικού λαϊκού κινήματος, του επαναστατικού κινήματος, έναν αιώνα που θα έχουμε νέες νίκες, νέες εξεγέρσεις, ανατάσεις των λαών, παρά τα πισωγυρίσματα που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως ξέρουμε, είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι τα πισωγυρίσματα είναι μόνο προσωρινά. Ξανά ο λαός, οι λαοί σηκώνονται, παίρνουν τις τύχες στα χέρια τους, αποφασίζουν να βάλουν αυτή τη δική τους φραγίδα, τελικά να πάρουν την εξουσία, την εργατική εξουσία και να οικονομήσουν τη νέα κοινωνία της προκοπής, της δικαιοσύνης, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αυτό το διάστημα, φίλες και φίλοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Άρα, μαζί με την αισιοδοξία και την ελπίδα, πρέπει να δυναμώσει η ετοιμότητα, πρέπει να δυναμώσει η αποφασιστικότητα και η μαχητικότητα όλων μας. Βλέπετε, περιδιαβαίνουν την πατρίδα μας από τους Αμερικανονατοϊκούς στρατιώτες με τις πολεμικές ασκήσεις, με τις επεμβάσεις στην περιοχή, με το να έχει γίνει η Ελλάδα ένα απέραντο στρατόπεδο στρατιωτικών Αμερικάνικων νατοϊκών βάσεων που εγκυμονούν νέους κινδύνους για το λαό μας, για όλους τους περιοχής, για όλους τους λαούς της περιοχής. Περιδιαβαίνει εδώ η κυρία Μέρκελ, η Γερμανίδα καγκελάριος, για να δώσει στήριξη στον κύριο Τσίπρα και να του πει μπράβο που προχώρησε σε μια συμφωνία απαράδεκτη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μόνο και μόνο για να ενταχθεί η γειτονική χώρα στην υποσυμμαχία του ΝΑΤΟ, καταρχήν και σε συνέχεια στην υποσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε με διάφορα προεκλογικά συνθήματα, με την κατάργηση των μνημονίων δίδεν που ποτέ δεν ήρθαν και ούτε πρόκειται να έρθουν, που ξεκίνησε με τα go back κυρία Μέρκελ και άλλα σχετικά, να δίνει το πράσινο φως έτσι ώστε να μοιράζεται η πίτα σε μονοπωλιακούς ομίλους των Αμερικάνων, των Γερμανών, άλλων ευρωπαϊκών μονοπωλίων, και η χώρα μας να σέρνεται όλο και περισσότερο σε νέους κινδύνους, σε νέα διέρη και βασίλευε, με κινδύνους και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, του λαού μας, αλλά και για κινδύνους πολεμικών εμπλοκών. Και βέβαια, ζείτε όλοι σας, ζούμε όλοι μας αυτή τη φαρσοκομωδία, τα πήγαινε έλα αυτές τις μέρες ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Καμένο για το αν θα στηριχτεί μια κυβέρνηση της αριστεράς, υποτίθεται, που συγκυβερνά εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια με ένα εθνικιστικό ακροδεξιό μόρφωμα όπως είναι το κόμμα των ΑΝΕΛ του κυρίου Καμένου. Ο λαός μας πρέπει να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς. Πρέπει να στείλει το δικό του μήνυμα στις εκλογές που έρχονται. Ήδη βρισκόμαστε σε μεγάλη προεκλογική περίοδο, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές
οι βουλευτικές, από ό,τι όλα δείχνουν, θα γίνουν το αργότερο το Μάιο και το νωρίτερο το Μάρτιο αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να ανασκουπωθούμε, πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλοι τους, και αυτοί που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και οι σημερινοί κυβερνώντες των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, που ξεκίνησαν με την κατάργηση δήθεν των μνημονίων με ένα άρθρο, με ένα νόμο, και έφτασαν να ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο, έφτασαν να συμφωνούν με τα μνημονιακό μνημόνιο μετά τον άρθρο, και δεν φαίνεται να καταργούνται όλοι αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι που έχουν αλυσοδέσει το λαό μας, που του έχουν αφαιρέσει πάνω από το 50% του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, που έχουν μειώσει μισθούς, συντάξεις, που έχουν οδηγήσει σε ανασφάλεια τη νεολαία μας, τους εργαζόμενους, το λαό μας, άλλους να βρίσκονται στο 20% στην ανεργία και το υπόλοιπο 50% και πλέον να δουλεύει εκ περιτροπής, να δουλεύει ευκαιριακά ή να δουλεύει με οκτάμινα και εξάμινα και με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε απάντηση. Πλέον υπάρχει μεγάλη πείρα. Όλοι μας καταλαβαίνουμε, ο λαός μας πλέον καταλαβαίνει ότι από το δήθεν να γλιτώσουμε χειρότερο και να πάμε σε κάτι καλύτερο, οδηγούμαστε συνεχώς από το κακό στο χειρότερο. Άρα να γυρίσει την πλάτη στο διπολικό παιχνίδι ανάμεσα στο Τσίπρα και το Μητσοτάκη, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους τους, είτε το κίνημα αλλαγής που παίζει και με τους δυο για να κολλήσει σε όποιον θα είναι πρώτος, ή άλλα μικρά κόμματα που από ό,τι φαίνεται έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ξεπουπουλιάζουν δεξιά και αριστερά, άλλους ο Τσίπρας και άλλους ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, ισχυρό κουκουέ είναι η απάντηση. Αυτό θα κάνει την πραγματική διαφορά. Όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ στο κοινοβούλιο, στις βουλευτικές εκλογές, όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όσο πιο ισχυρό και πιο ψηλά είναι το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, τόσο πιο δυνατός θα νιώσει και θα γίνει στην πραγματικότητα ο λαός, θα μπορέσει να γίνει η απαρχή για να αλλάξουμε οι συσχετισμοί, για να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην ελληνική κοινωνία για τον εργαζόμενο λαό μας, για την νεολαία μας. Ισχυρό κουκουέ στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα. Σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το ξύλωμα των μνημονιακών αντεργατικών νόμων με προτάσεις νόμου. Σημαίνει ότι θα είναι επικεφαλής εργατικών λαϊκών αγώνων που θα διεκδικούν το μεροκάματο, τη δουλειά, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του αντικομουνισμού. Ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, η εργατική τάξη να βρεθεί τελικά στην εξουσία και να υποδομήσει τη νέα κοινωνία. Ισχυρό κουκουέ στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σημαίνει ότι οι δήμαρχοι, οι διοικήσεις, οι περιφερειακοί σύμβουλοι από θέσεις εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα σε αυτούς τους αστικούς θεσμούς θα μπορέσουν να κάνουν φιλολαϊκά μέτρα, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικά, αντισεισμικά, σχολεία, σχολική στέγη, υγεία, κέντρα υγείας, να διεκδικήσουν, να παλέψουν ενάντια στην κεντρική εξουσία. Ισχυρό κουκουέ στο Ευρωκοινοβούλιο σημαίνει ότι θα μπορέσει να γίνει πιο δυνατή η φωνή των κομμουνιστών μέσα στις Βρυξέλλες, μέσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος, έτσι ο συντονισμός που έχει ξεκινήσει
με εργατικά κομμουνιστικά κόμματα, με 30 κομμουνιστικά εργατικά κόμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη, να ανοίξουμε το δρόμο έτσι ώστε οι λαοί να βάζουν τη σφραγίδα τους και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Με αυτούς τους στόχους σας καλούμε. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο δυνατά, τόσο πιο αποφασιστικά, τόσο έχει να κερδίσει μόνο ο ελληνικός λαός. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω για απόψε, γιατί την κεντρική ομιλία την έχει ο Κώστας Βαζδέκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μέλος του Γραφείου Περιοχής επίσης Στερεά και υποψήφιος Περιφερειάρχης εδώ στην περιοχή της Στερεάς, και να του δώσουμε το λόγο εμείς να περάσουμε απόψε καλά και από αύριο στα νέα μετερίζια των αγώνων, σπίτι το σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, όλο αυτό το τετράμινο, το εξάμινο όσο χρειαστεί, και από εκεί και πέρα μπροστά στους αγώνες. Γεια σας, καλή δύναμη, υγεία σε όλους και όλες.